Καλησπέρα, Ελιάνα. Όπως σωστά είπε, πρόκειται για δημοσίευμα του πρώτου θέματο. Τι αναφέρει λοιπόν η εφημερίδα. Ε, ε, σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, στι 3 Νοεμβρίου του 2017 εκδόθηκε απόφαση από την αποκεντρωμένη διοίκηση η οποία ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία επανακαθορίστηκε η οριογραμμή του Αιγιαλού στη θέση Μεγάλο Καβούρι. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται στο Δήμο Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Ο επανακαθορισμό του Αιγιαλού, όπω σημειώνει το δημοσίευμα του πρώτου θέματο, αφορούσε. Σε μερικέ δεκάδε μέτρα σε μήκο, όσο και την πρόσωψη δύο οικοπαίδων με βίλε και πισίνε. Τα κτίσματα κτή, αυτά ανήκουν στην άμυση συμβουλό στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου. Όπω σχολιάζει το πρώτο θέμα, με την απόφαση τη αποκεντρωμένη διοίκηση, ο Αιγιαλό μετακινήθηκε προ όφελο των δύο συγκεκριμένων οικοπαίδων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, παράλληλα, σημειώνει η κυριακάτικη Εφημερίδα, δόθηκε στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να τακτοποιήσει τι αυθαίρετε κατασκευέ, ώστε αυτέ μπορούν, να μπορούν πλέον να μεταβουβαστούν ελεύθερα, ενώ παρατηρήθηκε και μία αύξηση της αξία των δύο αυτών οικοπαίδων. Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε.